Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των υγειονομικών και στα δίκαια αιτήματά τους. Και τους λέμε ότι ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω, καθώς ως γνωστόν στο Μεταξά οι μεταλλεργάτες έχουν δική τους πτέρυγα, αποτέλεσμα αυτών που βιώνουν στους χώρους δουλειάς. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνουν οι ελλείψεις στην υγεία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές. Στην ανάπτυξή τους, η δημόσια υγεία ως αγαθό για το λαό είναι αχρίαστο κόστος και συνάμα ένα επικερδές πεδίο για τα ιδιωτικά κοράκια. Το ίδιο και στους χώρους όπου η ανάπτυξή τους θεωρεί τα μέτρα προστασίας αχρίαστο κόστος. Βιώνουμε καθημερινά την εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία λόγω και της έλλειψης των μέτρων προστασίας φέρνει τρομακτικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά να πω, μόνο το τελευταίο τετράμινο έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους και δεκάδες σοβαρούς και λιγότερο σοβαρούς τραυματισμένους εργαζόμενους. Ακόμα είμαστε καθημερινά εκτεθειμένοι και σε μελλοντικές επαγγελματικές ασθένειες. Πώς να ξεχάσουμε άλλωστε κλείο όπου κατόπιν ελέγχου του συνδικάτου βρέθηκε αμύαντος και παρότι διακόψαμε τις εργασίες ώστε να έρθει ειδικό συνεργείο πιστοποιημένο να αφαιρέσει τον αμύαντο, την επόμενη κιόλας μέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε διατεταγμένη υπηρεσία από το κεφάλαιο και τους εφοπλιστές διέταξαν την επανέναρξη των εργασιών, μη λογαριάζοντας την υγεία των εργαζομένων. Δεν πειράζει το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις αν θα εκτεθούν οι συνάδελφοι στο αμύαντο. Εδώ να πούμε ότι αρκούν λίγες εισπνοές από τον αμύαντο και μελλοντικά σε 15 με 20 χρόνια θα νοσήσει κάποιος με καρκίνο. Τα προβλήματα στη δημόσια υγεία τα βιώνουμε και σε σχέση και με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το Κέντρο Υγείας στο Πέραμα, όπου το συνδικάτο μας μαζί και με άλλους φορείς, έδωσε μεγάλους αγώνες ώστε να γίνει και να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όσο και του λαού της ευρύτερης περιοχής, είναι πλέον ένα κουφάρι. Αν χτυπήσει κάποιος συνάδελφος, δεν μπορεί να δεχτεί στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες. Πρέπει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο και να περιμένει με τις ώρες πότε και αν θα τον κάνουν καλά. Ενώ το Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι, παρότι δεν είναι εγκατελειμμένο, δεν έχει γιατρούς. Άρα, δύο πολυπληθείς δήμοι που είναι εργατούπολης δεν έχουν καμία πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και δεν μας έφτανε που η ανάπτυξή τους είναι επικίνδυνη για την υγεία μας στους χώρους δουλειάς, τώρα θέλουν να είναι επικίνδυνοι και στον τόπο διαμονής του εργάτη. Οι εγκαταστάσεις της ΟΗ Λουάν στη Δραπετσόνα και η ενεργοποίηση των καζανιών του Περάματος καθιστά την ατμόσφαιρα επικίνδυνη για το λαό, λόγω του βενζόλιου. Ακόμα και οι ελλιπείς μετρήσεις αποδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Λοιπόν, στο σύστημα που θεωρεί τη δημόσια υγεία και τα μέτρα προστασίας αχρίαστο κόστος, εμείς απαντάμε με την οργάνωση του αγώνα, με την οργάνωση της πάλης, τους χώρους δουλειάς. Προετοιμάζουμε τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που διεκδικούμε αυξήσεις, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, περισσότερους ελέγχους από τις μικτές επιτροπές. Διεκδικούμε καλύτερη και περισσότερη ζωή για τον εργάτη. Ταυτόχρονα συντονίζουμε την πάλη μας για το Κέντρο Υγείας Περάματος και την επαναλειτουργία του με τα άλλα σωματεία και τους φορείς του Περάματος και της ευρύτερης περιοχής. Και το βροντοφωνάζουμε, συνάδελφοι. Τη δημόσια υγεία του λαού μας δεν τη διαπραγματευόμαστε, δεν την παζαρεύουμε και δεν την παραδίδουμε. Γεια σας.